από το centra.com.gr. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ζητούνται αυστηρότερα μέτρα σήμερα από την Περιφερειάρχη στη μετακίνηση. Υπάρχουν νέα δεδομένα που το υπαγορεύουν και αν ναι, ποια είναι αυτά? Αυτό που ανακοινώσαμε σήμερα είναι μια αυστηροποίηση των μέτρων που προτείνουμε να ληφθούν ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα για την περιφερειακή μέτρα Καστοριάς, τα οποία τα έχουμε επεξεργαστεί, όπως προανέφερα, με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης. Και αυτά τα μέτρα έγκυται στο γεγονός ότι τουλάχιστον στους χώρους όπου επιτρέπεται ακόμα η προσέλευση των πολιτών, όπως είναι τα καταστήματα τροφίμων, εκεί μπορούν να προβλεφθούν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες θα αποτρέψουν και θα μηδενίσουν την πιθανότητα επαφής σε κοντινή απόσταση πολίτη με πολίτη. Έτσι, αυτά που προτείνουμε για τα σούπερ μάρκετ να υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις για μονοδρόμηση των διαδρόμων, για αυστηρή τηρήση των αποστάσεων πολίτη από πολίτη χωρίς δυνατότητα επιστροφής στον ίδιο διάδρομο, για απολύμανση των χειρολαβών στα αμαξίδια μεταφοράς των τροφίμων, αλλά και για συγκεκριμένο αριθμό αμαξιδίων μεταφοράς των τροφίμων εντός του καταστήματος όσον αναλογεί η παρουσία των ατόμων ανά τετραγωνικό, διασφαλίζει απόλυτα ότι δεν θα καταστρατηγείται αυτό το μέτρο, όπως δυστυχώς το είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θεωρώ ότι μετά και την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων στην περιφερειακή μετά Καστοριάς και την εφαρμογή των μέτρων εκτάκτου ανάγκης στη Μεσοποταμία, η απόλυτη εφαρμογή των απόλυτα ενδεδειγμένων από τους επιστήμονες μέτρων, τεχνικών μέτρων που θα μηδενίσουν την επαφή των πολιτών για την αποτροπή, τη μηδενική πιθανότητα μετάδοση του ιού, είναι επιβεβλημένη, γι' αυτό και το προτείνουμε.